what if he listened to the doubters? what if she wasn't obsessed with the win? what if they never made the cover of 2k? guess we'll never know. σε πιο αναλυτικό επίπεδο για όλα τα mod. Και ξεκινάμε με το πιο βασικό και το πιο ωραίο κάτε με, το οποίο είναι το My Career, όπου στην ουσία εδώ φτιάχνει τον δικό σου παίκτη από την αρχή, τον χτίζει δηλαδή από το μηδέν. Ξεκινώντα λοιπόν και μπαίνοντα, ε, εδώ έχω φτιάξει ένα δικό μου παίκτη, ήδη και τον Bildaro. Ε, Ξεκινώντα λοιπόν για να φτιάξει έναν παίκτη από το μηδέν, σου δίνει τρει επιλογέ. Είναι το Create Your Own, όπου στην ουσία χτίζει και φτιάχνει έναν παίκτη τελείω από το μηδέν με όλε τι λεπτομέρειε που σχετίζονται με τον παίκτη. Το Pro Tune Builds, το δεύτερο, η δεύτερη λοιπόν επιλογή είναι το Signature Animation Included, όπου στην ουσία ε, εδώ ε, φτιάχνεις έναν παίκτη αναλόγως με τον τρόπο που εσύ παίζεις, ε, οπότε όταν θα, πάρεις, ε, θα, όταν θα φτιάξεις έναν παίκτη θα μοιάζει με έναν άλλον πιο Pro -tuned, και θα έχει signature animation και η τρίτη επιλογή είναι το NBA Builds όπου στην ουσία εδώ φτιάχνεις ένα παίχτη ο οποίος μοιάζει με κάποιον συγκεκριμένο ο οποίος μπορεί να είναι ο Αντετοκούμπο, μπορεί να είναι ο Ντουράντ, μπορεί να είναι ε, οποιοδήποτε εσύ επιλέξεις οπότε και εδώ είναι ακόμα πιο μαζεμένο η συγκεκριμένη επιλογή είναι ακόμα πιο μαζεμένη ε, για να μην κάθεσαι να παιδεύεσαι, αλλά εμείς θα πάμε στο πρώτο mode για να φτιάξουμε ε, έναν παίκτη ε, και εδώ στην ουσία σου λέει να βάλεις όνομα, επίθετο εγώ έχω βάλει Meriwether ε, το nickname μου, εδώ επιλέγεις αν θέλεις να είναι δεξιόχειρες, αριστερόχειρες κλπ, εγώ θα βάλω δεξιόχειρες το νούμερο της ομάδας εμείς θα βάλουμε ας πούμε, το, το νούμερο της φανέλας. εδώ θα βάλουμε το 23 επιλέγω εγώ ένα στην τύχη και πατάμε continue εδώ λοιπόν ε, στη δεύτερη επιλογή σου λέει τι θέση θέλεις να έχει. Θες να είναι point guard, shooting guard, small forward, power forward, center και πάει λέγοντα. Εμείς θα επιλέγουμε να είναι πούμε, center. Εδώ επιλέγεις πόσο ψηλό θέλεις να είναι. Τα κιλά και το wingspan, το οποίο αυτό είναι καθαρά δική σας επιλογή ξεκάθαρα. Και εδώ, στην τρίτη επιλογή, σου λέει πού θέλεις ο, ο παίκτη που θα χτίσεις, πού θέλεις να έχει όταν θα φτάσει σιγά σιγά στο 99% των επιδόσεών του, σιγά σιγά, ε, που θέλεις να είναι πάρα πολύ καλός. Γιατί δεν μπορείς να είσαι σε όλα πάρα πολύ καλός. Σε κάποια θα είσαι πάρα πολύ καλός, σε κάποια άλλα δεν θα είσαι, θα είσαι λιγότερο καλός και στις δυνατότητές του. Ε, εγώ τώρα τα επιλέγω τελείως στην τύχη. Για να φτάσει ε, αριστερά, όπως βλέπετε όλη την ώρα ανεβαίνει, να φτάσει στο 99%, οπότε αυτό θέλει λίγο σκέψη. Ε, μπορείτε να κάτσετε ε, με την ησυχία σας και να δείτε που θέλετε και τι θέλετε ακριβώς να κάνει ε, ο παίχτης που έχετε επιλέξει να χτίσετε. Τώρα έφτασε στο 99 και πατάμε continue. Και στην ουσία εδώ μας πετάει στο τέταρτο, στην τέταρτη επιλογή η οποία εδώ είναι ποια ομάδα θέλεις, σε ποια ομάδα θέλεις να ενταχθείς. Ωραία. Λοιπόν. Πατάς choose team και Επιλέγει, α πούμε, Milwaukee Bucks. Ωραία. Και όπω είδατε, ε, σε ξεκινάει από το 60. Μέχρι να φτάσει στο 99, έχει δρόμο αρκετό. <Σελίδιε> λοιπόν, και εδώ στην ουσία σε πετάει στο σπίτι του, του μπασκευολista που έχει επιλέξει να φτιάξει, και μιλάει με διάφορου ανθρώπου που σχετίζονται με την ομάδα που έχει επιλέξει, φίλου, ε, promoter, manager, προπονητέ και πάει λέγοντα. <Σελίδιε> λοιπόν, εγώ το προχωράω λίγο για να σα δείξω και τα επόμενα στάδια του. Εδώ πέρα σου λέει αν θες να κάνεις start your NBA career, start hooping uh, in the city, uh, experience MP backstory κλπ. Εμείς θα επιλέξουμε το start your NBA, το start your, uh, your NBA career, το οποίο αυτό θέλουμε στην ουσία να κάνουμε. Να, κάνουμε, να χτίσουμε την καριέρα uh, του μπασκεμπολίστα του, του, του μπασκεβολίστα μας, uh, στο NBA. Εδώ πέρα μέσα όπως βλέπετε είναι το σπίτι του θα δείτε το σαλόνι με μια τεράστια τηλεόραση κλπ. Εδώ πέρα το ένα καθιστικό, εδώ πέρα έχει προσωπικό γήπεδο ο, ο μπασκεμπολίστας σου, έτσι. Ε, εδώ πέρα ας πούμε επειδή έχουμε επιλέξει και Milwaukee είναι όλα σε ύφο Milwaukee Bucks, έτσι. Όπου στην ουσία μπαίνει μέσα και κανονικά παίζεις βαρά σουτ, κάνεις διάφορα, προπονείσαι κλπ. Και πάμε να βγούμε έξω από το σπίτι για να σας δείξω και, τα... και να βγούμε έξω στην πόλη όπου στην ουσία θα δείτε τι, μπορεί να, τι μπορείς να, να, κάνεις, να κινηθείς και να επιλέξεις γενικότερα. Λοιπόν, βγαίνοντα απ' έξω στην πόλη, βλέπετε ότι έχει διάφορα μαγαζιά, όπως New Balance, όπου μπαίνεις μέσα και αγοράζεις κανονικά ρούχα, έτσι. Under Armour, Jordan, Nike εδώ, με τα Beliches κανονικά, λες και είσαι σε κάποιο mall, έτσι. Λοιπόν, ε, έχει Converse, ε, κάπου έχει και θέατρο, νάτο το θέατρο, έχει θέατρο, έχει γενικότερα προπονητικά κέντρα, ε, να παίξεις, έχει γηπεδάκια να παίξεις έξω ε, 3on3, 1v1, 2v2, ε, να αθληθείς και μόνος σου αν θέλεις. Ε, εδώ πέρα έχει και γυμναστήριο και έχει και αλλού γυμναστήρια έτσι, όπου έρχεσαι εδώ κάθε μέρα από τα θες εσύ και ε, κάνεις γυμναστική για να κάνεις ενδυνάμωση στα πόδια, στα χέρια, στη μέση, παντού, έτσι. Έχει άπειρα μόντ, όπως βλέπετε εδώ πέρα, box jump, sprint, squads, pull ε, 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 ups, yoga ball, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Και εδώ πέρα επιλέγετε, κάθε φορά, 3-4 mods αφήνει να κάνεις, έτσι. Δεν σε αφήνει να τα κάνεις όλα, έχει εδώ πέρα... Ε, το λένε, έχει διαδρόμους, έχει μπάρες, έχει βαράκια εκεί απέναντι, έχει γυμναστηριακές μπάλε, και εδώ πάγκους, μονόζυγα, να παίξεις box, να κάνεις εδώ για τα πόδια πιο γρήγορη άθληση. Και αυτοί οι παίκτες που βλέπετε εδώ πέρα είναι online παίκτες, είναι πραγματικοί, έτσι; δεν είναι, δεν είναι story mode το παιχνίδι, είναι online. Έτσι. Εδώ, μέρα, εδώ, πέρα μέσα έχει ένα προπονητικό γυμναστήριο που στην ουσία αν θέλεις ε, μπαίνει και σου δίνουν πάσες βαρά σουτ, σου δείχνει με ποιο τρόπο να βαρά σουτ ε, για να γίνεις ακόμα καλύτερος και πάμε να δούμε και το αρένα, το γήπεδο δηλαδή των Milwaukee που στην ουσία εντάσσεσαι, ε, αυτό έχεις επιλέξει ε, σε αυτήν την ομάδα έχεις επιλέξει να παίζεις και να χτίσει την καριέρα σου. όπου εκεί πέρα μέσα θα δει promoter, manager, τον προπονητή σου, του βοηθού προπονητών, ό, του συμπαίκτε σου, τον κόσμο που έρχεται να σε παρακολουθήσει, του φιλάθλου, όπου όταν μπει μέσα όλοι σε χαιρετάνε. Σου λένε hello MP, εντάξει, δεν λένε το όνομά σου, έτσι, αυτό που έχει επιλέξει, δεν μπορούν να πούνε γεια σου Γιώργο. Έτσι. Ε, σε λένε MP, στην ουσία σου λένε Hello MP, How are you MP, Let's go MP και διάφορα τέτοια. Α, και κάτι άλλο που ξέχασα να σα πω. Πολύ σημαντικό και πάρα πολύ ωραίο, το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ top. Ε, όταν θα μπει στο κεντρικό μενού εδώ πέρα, ε, του παίχτη σου, και πα στο My Player, και επιλέξει ε, ε, το τρίτο mode εδώ, επιλέγει το πρόσωπο που θέλει να έχει ο, ο μπασκεμπολίστα σου έτσι. Εδώ πέρα έχει κάποια έτοιμα mode με κάποια έτοιμα ε, κουρέματα, μουσια και πάει λέγοντα. Αλλιώ πα εδώ, στο οποίο είναι scan your face, όπου στην ουσία κατεβάζει το κινητό ε, την εφαρμογή του NBA 2K που λέγεται My NBA 2K Companion, όπου στην ουσία μπαίνει μέσα και σε αφήνει, αν δείτε και εδώ, να επιλέξεις να κάνεις scan το πρόσωπό σου με την κάμερα. Οπότε κάνεις σκαν το πρόσωπό σου με την κάμερα του κινητού σου, βάζεις τα στοιχεία ε, ανάλογα από τι είσαι, είσαι από playstation, είσαι από xbox, είσαι από pc, είσαι από κάποια άλλη κονσόλα, βάζεις τα στοιχεία σου, κάνεις το σκαν, το αποθηκεύει και όταν θα πατήσεις εδώ πέρα τετράγωνο που λέει και κάτω εδώ όπως βλέπετε scan your face, θα τραβήξει τη φωτογραφία που σε έχει σκανάρει από το κινητό, θα στην περάσει εδώ και θα σε βγάλει κατά μέσο όρο, ε, σε κάποιο σημείο, κάπου τη 100, ίδιο με αυτό που είσαι εσείς στην πραγματικότητα. Εμένα, όπως βλέπετε, δεν με έχει πετύχει στο 100%. Με έχει πετύχει ένα 65-70, γιατί τα χαρακτηριστικά μου δεν είναι και πολύ ιδιαίτερα. Αλλά αν έχεις πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, μπορεί να σε πετύχει 85-90%. Έχω δει και από άλλους ε, που έχουν κάνει τα review, ότι τους έχει πετύχει πάρα πολύ και είναι, είναι φοβερό, δεν υπάρχει, έτσι. Και μετά όταν θα μπεις μέσα επιλέγεις κούρεμα, ε, επιλέγεις φρύδια, επιλέγεις μουσι, επιλέγεις αυτιά, επιλέγεις χρώμα, δέρματο, επιλέ ε, χρώμα δέρματος, ε, επιλέγεις τα πάντα. Ε, να, βλέπετε εδώ, ας πούμε. Ε, επιλέγεις, ας πούμε, αν θες να αλλάξεις κούρεμα. Έτσι, ορίστε. Αλλάζεις το κούρεμα στο πρόσωπο που έχεις φτιάξει το δικό σου, στο Scan Your Face. Ε, εδώ επιλέγεις ε, φρύδια, πώ θέλεις να είναι τα φρύδια σου. Ε, Επιλέγει τα αυτιά, αν θες να είναι πεταχτά, αν θες να είναι πιο μαζεμένα κλπ. Αναλόγω και τα δικά σου πώ είναι. Έτσι. Ε, εδώ πέρα επιλέγει και τα μουσια, πώ θέλει να έχεις μουσι. Αν θε να βάλει και το ίδιο που έχει και στην πραγματικότητα, βάζει και το ίδιο. Και εδώ κάτω επιλέγει το χρώμα που θέλει να έχει το δέρμα σου ε, και στην ουσία μπορεί να βάλει και το ίδιο που έχει και εσύ το χρώμα, α πούμε. Έτσι. Μπορεί να είναι πιο σκουρό χρώμα, πιο ανοιχτό χρώμα, μπορεί να γίνει τελείω μαύρο. Το κάνει όπω θέλει εσύ τον παίκτη σου. Μπορεί να τον κάνει και κλόουν, όπω θε εσύ. Λοιπόν, λοιπόν, και πάμε να δείξουμε και το τελευταίο κομμάτι να μπούμε μέσα στο γήπεδο στην αρένα για να δείτε πώ είναι και εκεί. Ε, όπου στην ουσία εδώ μέσα είναι το γήπεδο έχει προπονητικό κέντρο που παίζει μαζί, προπονείς μαζί με τους άλλους συμπαίκτες σου. Ε, έχει το, τα αποδιτήρια που μέσα εκεί, εκεί βρίσκεται και ο ε, προπονητής, η βοηθή, η βοηθή προπονητών, η manager, η promoter και πάει λέγοντας. Εδώ πέρα τώρα μιλάει ε, ο παίκτη σου ε, με τους manager, με του promoter κλπ. Εγώ θα το προχωρήσω λίγο για να σας δείξω ε, μέσα την αρένα. Λοιπόν. Οκ, φαντάστηκε. Τέλο πάντων, εδώ πέρα συζητάνε ε, οι τρει του ε, για το τι θα γίνει. Ε, με την καριέρα του παίκτη που έχει επιλέξει να, να χτίσει, εδώ πέρα θα ακούτε συνέχεια να λένε Hello MP, How are you MP, let's go MP. What's up, MP? Να, What's up MP και πάει λέγοντα. Λοιπόν, ε, εδώ μέρα μέσα είναι το Locker room, στην ουσία τα αποδητήρια, που οι παίκτε ντύνονται, ε, ξεκουράζονται, αράζουν και πάει λέγοντα. Να εδώ και ο το κούμπο. Έλα ρε, το εγώ είμαστε και συμπαίκτες. Πάμε λίγο. Εδώ πέρα είναι η τηλεόραση που κάνει scouting και τσεκάρει την επόμενη ομάδα που θα παίξει. Ε, Ποιο είναι καλός παίκτη, ποιον παίκτη θα φυλάς στην ουσία, πώς παίζει, ε, τι άμυνα κάνει, τι επίθεση κάνει, πώς κινείται και πάει λέγοντα. Εδώ μέσα είναι ο προπονητής και η βοηθή προπονητών οι ε, η οποία ε, έρχεσαι κατά και μιλάς μαζί του αν θέλει να σε ενημερώσει για κάτι, να σου πει την εξέλιξή σου κλπ. Ε, από εδώ μέσα είναι η έξοδος ε, του γηπέδου της αρένα ε, και από εδώ ε, βασικά θα σας πάω μέσα στην αρένα να τη δείτε καθίστε να μιλήσουμε λίγο με τους promoter και τους manager που πρέπει να το κάνουμε πριν ξεκινήσει τον αγώνα Εί, ο παίκτη σου Λοιπόν, bon, μιλήσαμε εδώ πέρα με την Ντόνα. Πάμε να μιλήσουμε και με τον προπονητή που πρέπει. Και πάμε να σας δείξω και μέσα το γήπεδο, στην ουσία. Εδώ μιλάμε με τον ε, προπονητή, όπου στην ουσία σου μιλάει πριν από τον πρώτο αγώνα. Σου δίνει κάποιες συμβουλές κλπ. Και, 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 ε, και μετά ε, μπορείς να πας... Α, μιλάς και στον Πάτρικ. Φίλο μας. Εγώ τα προχωράω βέβαια όλα αυτά δεν θα σας αφήσω να τα ακούσετε. Την ουσία. Λοιπόν, ε, εδώ είναι το προπονητικό κέντρο που θα σας πάω τώρα να το δείτε και λίγο πώ είναι που παίζεις με τους ε, που με τους ε, ε, σου. Δεν μας αφήνει τώρα; Α πρέπει να παίξουμε πρώτα έναν αγώνα. οκ. Okay. Πάμε Οπότε στην ουσία τώρα μπαίνουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο ξεκινώντα από τη φυσούνα και βγαίνει για να παίξει τον αγώνα. Και εδώ σε υποδέχεται όλο ο κόσμο σαν νέο παίκτη. Βλέπετε εδώ, τρέχει. Είναι φοβερά, παιδιά, τα γραφικά. Είναι φοβερό ότι έχουν γενικότερα. Εδώ όλοι θέλουν να σε χαιρετήσουν. Δεν παίζουμε στην έδρα μα, βέβαια, τώρα. Παίζουμε στου 76ers στη Φιλαδέλφια. Αλλά εδώ πέρα, στην ουσία, σου δίνει παντασχή για να σου δώσουν πάσα, για να αρχίσεις να κάνεις προπόνηση, έτσι. Λοιπόν και παντώντας τον κύκλο, στην ουσία ε, ξεκινάει ο αγώνας, έρχονται όλοι οι παίχτες ας πούμε μπαίνουν μέσα και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Όλοι οι παίχτες σου. Και ξεκινάει ο αγώνας, προφανώς και δεν είσαι βασικός, εννοείται αυτό, έτσι. Ε, μην τρελάθουμε τελείως, είναι το ξεκίνημά σου, είσαι στο 60%. Ε, σε Έτσι. Ε, Προχωρώντα όμω, ξεκινάει ο αγώνα κανονικά. Ε, γίνεται εδώ πέρα το τζάμπολ και είσαι στον πάγκο. Εάν δεν θέλει να δει τον αγώνα, πατά το χ συνεχόμενα. Το simulator τέλο πάντων. Ε, σου δείχνει πόσο έχει λήξει μέχρι το σημείο που θα μπει εσύ. Και μπαίνει μέσα και ε, παίζει ε, μόνο τον δικό σου παίκτη στην ουσία. Δηλαδή παίζει άμυνα τον παίκτη που φυλά. έτσι, πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός γιατί στην αρχή όπως βλέπετε θα τρως καλάθια, θα τρως τάπες, θα σου κλέβουν την μπάλα, έτσι. Και επιλέγεις εσύ το πότε θέλεις στην ουσία να σου δώσουν πάσα, κάνεις κάποια screen για να ξεμπλοκάρεις και τους παίκτες σου, έτσι, για να μπορείς να πάρεις και εύκολα την μπάλα. Όπω βλέπετε, εδώ πέρα χάνει και την μπάλα σιγά-σιγά. Δηλαδή, και σου όταν του το δώσω να βαρέσει, δεν μπαίνει. έτσι ε, Θέλει πάρα πολύ προπόνηση. Και αυτό, παιδιά, στην ουσία είναι το πρώτο mode που για εμένα είναι και το καλύτερο και το πιο ωραίο. Γιατί έχει πάρα πολύ ψωμί υπόθεση εδώ πέρα για να φτάσει στον παίκτη στο 99. Έχει πάρα πολλέ επιλογέ να κινηθείς Όπω σα είπα, να αγοράσει ρούχα, να ανθληθεί, να παίξει 3-3, να μιλήσει με κόσμο, να παίξει του αγώνε σου. Ε, ε, υπάρχουν ε, ε, draft που σε, ε, επιλέγει και άλλη ομάδα στην πορεία ε, Αν θέλεις να πας σου κάνουν προτάσεις από άλλες ομάδες ε, Τα draft και πάει Είναι πάρα πολύ ωραίο ε, Και συνιστώ ανεπιφύλακτα να παίξετε το συγκεκριμένο mode Και γενικότερα να αγοράσετε το NBA 2K25 Γιατί έχει και καινούργιες και πάρα πολλές επιλογές Οπότε πάμε <coughs> να δούμε το επόμενο mode το επόμενο mode λοιπόν είναι το My Team, όπου στην ουσία εδώ πέρα χτίζει τη δική σου ομάδα. Σκεφτείτε σαν να είσαι ε, ένα πρόεδρο, ο οποίο επιλέγει μια ομάδα τη επιλογή δηλαδή του, είτε είναι αυτή η Bucks, είτε είναι η. Οι, ε, οι Chicago Bulls, ξέρω εγώ, οι Los Angeles Lakers και πάει λέγοντας ε, επιλέγεις την ομάδα που θέλεις ε, να φτιάξεις όπου εδώ στην ουσία παίζεις κανονικά αγώνες, αγοράζεις κάρτες ανεβάζοντας συνέχεια τα χρήματα διότι όταν κερδίζεις ή χάνεις και λοιπά, ανεβαίνουν και τα CP coins και λοιπά και λοιπά και λοιπά και, ε, ανοίγεις διάφορες κάρτες όπου κάθε φορά σου δίνει την τύχη κάποιους παίκτες είτε είναι μέτροι ε, σε κατάταξη είτε είναι πάρα πολύ δυνατοί σε κατάταξη και χτίζεις ε, τη δική σου ομάδα. Επίση έχει διάφορα season, έτσι, season 1, season 2 και πάει λέγοντα. Ε, έχει training camp, δηλαδή κάνει προπόνηση την ομάδα σου να φτιάξει καινούργια συστήματα και πάει λέγοντα. Έχει διάφορα events που εκεί μπορεί να σου δώσει και κάποιε πιο σπάνιε κάρτε από πάρα πολύ καλού παίκτε, α πούμε, αντί το κούμπο, ξέρω εγώ και πάει λέγοντα. Ε, ή και παλιού παίκτε, έτσι, Michael Jordan, ε, ...σκότυπη, πιπεν και διάφορου τέτοιου από ό,τι ε, τσέκαρα. Ε, όπως επίσης... Ε, ...έχει διάφορα, όπως βλέπετε, events... ...στην οποία σου δίνει κάποια mod να κάνεις... ...και ξεκλειδώνεις εμφανίσεις, παπούτσια... Ε, ...και εδώ επίσης κάρτες. Βλέπετε εδώ πέρα έχει και παλιούς παίκτες, έτσι. Ε, διάφορους σακύλων ε, πάρα πολλούς, πάρα πολλούς, έτσι ε, Tracy McCready, ε, Άπειρους, άπειρους παίκτες, έτσι ε, Δεν υπάρχει γενικότερα Και αυτό το mod είναι πάρα πολύ ωραίο ε, Και το συνιστώ και αυτό, εννοείται, να το παίξετε κανονικά ε, Είναι από τα πιο βασικά ε, mod του παιχνιδιού το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, έτσι. Λοιπόν, οπότε πάμε να σας δείξω και το τρίτο mode, το οποίο είναι το My NBA Eras, όπου εδώ επιλέγεις ε, στην ουσία ε, τι θέλεις να παίξεις. Εγώ ε, θα προτείνω, ε, τι πρωτάθλημα θέλεις να παίξεις, γενικότερα χτίζεις το δικό σου πρωτάθλημα στην ουσία στο My NBA Eras ε, και μπορείς, εννοείται μέσα από όλες τις επιλογές που έχει, που έχει άπειρες επιλογές, είτε είναι πρωτάθλημα NBA, είτε είναι, είναι πρωτάθλημα ε, το οτιδήποτε, μπορείς να παίξει και την Euroliga. Και είναι πάρα πολύ βασικό στοιχείο αυτό γιατί θα σας δείξω αμέσως τώρα πώς θα φτιάξει τη Euroliga. Ε, οπότε στην ουσία που πάμε, πάμε στο 2K Share, πατάμε My NBA 2K Share ε, τη δεύτερη επιλογή. Επίλε, πάμε στο new, εννοείται γιατί σου δείχνει και τα άλλα τα στοιχεία. Και εδώ πέρα ε, σου βγάζει κάποιε επιλογέ στάνταρ που δείχνει από κάποιου άλλου που έχουν χτίσει, έχουν φτιάξει και πάει λέγοντα. Εμεί όμω, για να μην κάθόμαστε να ψαχνόμαστε, πατάμε κατευθείαν το τρίγωνο το search. Ε, search by content name, δηλαδή αυτό που θέλει ε, να σου βρει, και πατά Euroleague. Πατάς done και στην ουσία σου βγάζει εδώ πέρα όλες τις Euroleague που έχουν φτιάξει κάποιοι άλλοι, έτσι. Ε, τσεκάρεις να δεις ποια έχει περισσότερα updates. Είναι πολύ σημαντικό ε, να επιλέγετε κάθε κατά, κατά με ε, κάποιον ο οποίος κάνει συνέχεια updates γιατί έχει και τις καινούριε μεταγραφές ε, για να είναι όλα σωστά μέσα και να μην είναι ε, αχταρμά. Οπότε πάμε σε αυτό που έχει και 40 updates. Και στην ουσία σε πετάει ε, στο mode όπου είναι η Euroleague. Όπως θα δείτε μέσα έχει όλες ε, τις ομάδες. Φενέρμπαχτσέ, Μπαχτσέ, Μπαρτσελώνα, Μπασκόνια, ε, Μπερλίν, την Άλμπα. Ε, έχει τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό όπως βλέπετε εδώ πέρα. Ε, και στην ουσία τι κάνεις. Ε, έχει εδώ πέρα όλα τα στάδια πότε παίζει κάθε ομάδα, ποια ημερομηνία κλπ. κλπ, κλπ με ποιον. Επιλέγει την ομάδα που θε. Α πούμε, εγώ θα επιλέξω τον Ολυμπιακό. Έτσι. Ολυμπιακό VS Φέρνερ Μπαρτσέ. Α πούμε, περνάει όλα τα mode αυτά τα οποία έχουν παίξει μεταξύ του ε, οι ομάδε και έχει έρθει ε, το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Ποιο έχει χάσει, ποιο έχει νικήσει. Και όταν θα φτάσει η μέρα συγκεκριμένη που θα παίξει εσύ, επιλέγει την ομάδα που θε, δηλαδή τον Ολυμπιακό. Πατά start και σε πετάει κατευθείαν στον αγώνα. Και έτσι παίζει η Euroliga κανονικά. Εδώ πέρα έτσι παίζουν ε, ελέγχει όλου του παίκτε κανονικά. Σα βάζω τώρα να δείτε κιόλα το πώ είναι. Επίσης πάρα πολύ ωραίο mode, έτσι. Ε, ανεβάζει τη δική σου ομάδα γιατί φτάνει μέχρι τον ε, τελικό για να πάρει την Euroliga. Το οποίο είναι επίση πάρα πολύ ωραίο mod. Δηλαδή έχει τρία mod στην ουσία. Τα οποία ε, είναι και τα τρία εξίσου πάρα πολύ καλά και αξίζει να ασχοληθεί ε, στο μέγιστο. Έτσι, στο μέγιστο. Δεν το συζητώ καθόλου. Οπότε, αυτά παιδιά ήταν τα mod ε, του NBA 2K25. Ε, όπως σας είπα και, στα, και, πριν λίγο, αξίζει στο 100% να το αγοράσετε. Ε, να σας δείξω και το WNBA που είναι το γυναικείο στην ουσία πρωτάθλημα, έτσι. Θα πατήσουμε ένα quick play. Στην ουσία επιλέγεις την ομάδα που θέλεις από τις γυναίκες, οι οποίες έχει άπειρες ομάδες, Las Vegas Aces, USA, East West εννοείται, Dallas Wings, έχει άπειρε ομάδε. Επιλέγει και δεξιά και αριστερά ποιο θε να είναι ο αντίπαλό σου. Εδώ είναι καθαρά ένα απλό game, τίποτα παραπάνω, δεν έχει πρωτοβλήματα κλπ. Έτσι. Επιλέγει, πατά play και μπαίνει στην ουσία και παίζει ε, το γυναικείο πρωτάθλημα. Έναν αγώνα από το γυναικείο πρωτάθλημα τέλο πάντων. Με γυναίκε οι οποίε παιδιά έπαιξα και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Έχει πάρα πολύ φάση. Ε, Βλέπει καρφώματα, ε, βλέπεις τον τρόπο που παίζουν, ε, είναι πάρα πολύ ωραίο. Βέβαια, δεν έχει την ταχύτητα και την έκρηξη που έχουν οι άντρε. Αλλά ε, είναι εξίσου πάρα πολύ ωραίο. Το έχουν στήσει γενικότερα πάρα πολύ ωραία και το γυναικείο ε, μπάσκετ. Ε, οπότε, αυτά για σήμερα. Το review αυτό ήταν σε συνεργασία με το GameLab και με την CD Media .gr. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δώσαν αυτή τη δυνατότητα και τα λέμε σε ένα επόμενο review. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια σε όλους.